Θα πάμε στην Κύπρο, στην Κυπριακή Δημοκρατία, που η Κυπριακή κυβέρνηση, όπως γράφει ο Κώστας Βενιζέλος, συγγραφέας, αναλυτής και συντάκτης στο Φιλελεύθερο, δοκιμάζει, κάνει ένα crash test με τη νέα Ναύτεξ, την ώρα που το ψευδοκράτος έχει βγάλει φόρα παρτίδα χάρτες και είχε πολιτική κρίση. Βεβαίως, να πω κάτι για κάποια αθηναϊκά μέσα, παιδιά. Δεν τα βρόντιξε ο Φέρελπης πρωθυπουργός στη Βόρεια Κύπρο. Μπερδεύεστε. Μιλάμε για μια πολιτική αναταραχή σε ένα ψευδοκράτος, στο κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ένα ψευδο ενδυνάμει πρωθυπουργό. Όχι Βόρεια Κύπρο, μην μπερδευόμαστε. Καλημερίζω τον Κώστα τον Βενιζέλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, δικά μας, δικά σας, δικά μας είναι όλα τα θέματα. Σωστό και αυτό. Και βεβαίως θα πρέπει να πω ότι τα λες συνεχώς, αλλά στην Αθήνα το αθηναϊκό κράτος δεν συνηθίζει έστω και τις διατυπώσεις να διορθώνεται. Κώστα μου, θέλω να μου πεις, ας ξεκινήσω από αυτή την πολιτική κρίση γύρω από ένα βίντεο. Με ποια έννοια όμως θεωρείς ότι είναι ουσία πολιτική κρίση, έχει σχέση με τις διασυνδέσεις με το βαθύ κράτος και τη μαφία, ή είναι μια κρίση για να στραφούν τα βλέμματα εκεί ενώ γίνονται τα όρια στην Κυπριακή ΑΟΣ? Ναι, καταρχήν να πούμε ότι η ψευδοκυβέρνηση στα κατεχόμενα είχε παραιτηθεί μετά από το γεγονός ότι δεν μπορούσε να είχε πλειοψηφία στο στη ψευδοβουλή, οπότε ούτως ή άλλως διεξάγονται εκλογές. Ακόμη δεν έχουν οριστεί, αλλά υπολογίζεται ότι θα γίνουν το Δεκέμβριο. Τώρα, όσον αφορά τον ψευδοπρωθυπουργό με το ροζ βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκείνο το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς με βάση τις πληροφορίες είναι ότι φαίνεται ότι είναι δουλειά της μαφίας, της τουρκικής μαφίας, η οποία δρά και στα κατεχόμενα. Και μάλιστα θα πρέπει να πούμε εδώ ότι προφανώς ο Σανέρ έχει φαγωθεί, γιατί ενδεχομένως να μην έχει παίξει εξ ολοκλήρου το παιχνίδι της μαφίας, με κάποιες δουλειές που έχουν στα κατεχόμενα. Θεωρώ ότι είναι εσωτερική υφής θέμα αυτό της μαφίας με το πολιτικό σύστημα στα κατεχόμενα, το οποίο είναι ένα σύστημα το οποίο ελέγχεται μεν από την Τουρκία, ελέγχεται όμως και από άλλα συμφέροντα τα οποία είναι στην Τουρκία και δρούν στα κατεχόμενα. Α, μάλιστα. Πάμε τώρα σε αυτά που είναι τα μεγάλα παράθυρα, διότι είπα ότι ο Τατάρ είχε βγάλει χάρτες και μάλιστα έφτανε μέχρι την Αίγυπτο, υψηλώθηκε πολύ τον Μπόι, μαζί λέει με την Τουρκία, έχουμε και εμείς δικαιώματα μέχρι την Αίγυπτο. Η Κυπριακή Δημοκρατία, διάβασα εσένα σήμερα, μάλλον τεστάρει με τη νέα Ναύτεξ στο Νότι Καλτζέο, που και στην Κρήτη παρενοχλήθηκε ανατολικά, αλλά και η Τουρκία έχει ανακοινώσει την ίδια στιγμή. Και εσύ ήσουν από τους πρώτους που ανέδειξες του πώς ουσιαστικά το Νότι Καλτζέο το προηγούμενο διάστημα, θα το πω έτσι σχηματικά, κλειδώθηκε στη Λάρνακα. Τώρα. Ναι. Θα πούμε καταρχήν ότι είναι ιταλική η εταιρεία του σκάφους. Έχουμε, συγγνώμη Κώστα, έχουμε τώρα ίσως πιο ισχυρό μετασεισμό. Το λέω για τους ακροατές. Είναι δυνατότερος και από το 3,7 θα έχουμε σε λίγο. Έχουμε διαρκώς αυτό, Κώστα. Πρέπει να σε διακόψω για να το ενημερώσουμε. Βεβαίως. Σε ακούμε τώρα όμως. Σε ακούμε. Ναι, λοιπόν, λέω ότι το σκάφος, το οποίο διενεργεί έρευνες βυθομέτρησης βασικά για την όδευση του αγωγού ISMET, αν και εφόσον θα γίνει, δεν πρόλαβε να κάνει έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΣ. Από τις 3 Οκτώβρη έχει παρενοχληθεί με 2 πολεμικά σκάφη, βασικά μία φρεγάτα και μία κορβέτα από το τουρκικό ναυτικό, και παρέμεινε στο αγκυροβόλιο στη Λάρνακα. Mm-hmm. Λοιπόν, η Ναύτεξ, η οποία έχει δώσει η Κυπριακή Δημοκρατία, αφορά περιοχή νότιο-ανατολικά της Λεμεσού,
μεταξύ Λεμεσού και Λάρνακας, είναι στο θαλασσό τεμάχιο 1 και φτάνει μέχρι το 8. Είναι μια περιοχή πολύ κοντά στις αχτές της Κύπρου και νομίζω ότι είναι μια επιλογή περισσότερο για να δουν και τις αντιδράσεις της Τουρκίας, κατά πόσο διαή θα παρενοχληθεί. Πάντως πρέπει να συνδεθεί και με το γεγονός ότι συζητήθηκε το θέμα αυτό και τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών. Αν και υπάρχει μια λογική ότι θα το ξαναδούμε το θέμα, θα καταρτιστεί έγγραφο με μέτρα κατά της Τουρκίας, κάτι το οποίο έχει κουράσει βασικά, γιατί δεν λαμβάνονται μέτρα, μόνο εξετάζονται. Όλο αυτό το παιχνίδι νομίζω θα φανεί τις επόμενες μέρες, κατά πόσο δηλαδή η Τουρκία θα στείλει πολεμικά σκάφη κοντά στις αχτές της Κύπρου για να μην επιτρέψει στο σκάφος αυτό να προχωρήσει στις έρευνες. Ο πρέσβης επιτιμή πλέον, ο κ. Χρυσανθόπουλος, έγραψε ένα άρθρο για αυτό που είπες και είπε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος πρέπει να πούν στους Ευρωπαίους εταίρους σταματήστε την κοροϊδία. Αποφάσεις και πακέτο υποτίθεται έχουν πάρει από το 19 και τελικά λέει, καταλήξαμε στην προσωποποίηση σε δύο στελέχη της ΤΡΑΟ και τέλος, τι ψάχνει τώρα ο Μπορέλ, δεν υπάρχουν μέτρα? Βεβαίως υπάρχουν μέτρα και πρέπει να πούμε ότι τα αντανακλαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εάν αφορά αυτό, αν αφορά την Κρυμαία, αν αφορά τη Ρωσία, αν αφορά τη Βενεζουέλα, είναι πιο αυξημένα παρά όταν αφορούν παρενόχληση φυσική και παραβίαση κυριαρχίας δύο κρατών μελών της Ελλάδας και της Κύπρου. Αυτό είναι καθαρά, φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα. Δεν θέλουν να πειράξουν την Τουρκία και αυτό που έγινε στις Βρυξέλλες, αν δεν υπήρχε μια ομάδα 10 κρατών να υποστηρίξουν βασικά τις ελληνικές, ελλαδικές και τις κυπριακές θέσεις, θεωρώ ότι ούτε αυτό, δηλαδή ότι θα καταστηθεί έγγραφο, δεν θα το παίρναμε, καθώς η Γερμανία, από ό,τι πληροφορούμε, ήταν αποφασισμένη να σταματήσει την όποια συζήτηση για μέτρα κατά της Τουρκίας, όπως το γεγονός ότι υπήρχε μια ομάδα 10 κρατών, αυτό φαίνεται ότι την επηρέασε και αφέθηκαν τα πράγματα να συζητηθούν ξανά τον Νοέμβρη. Θέλω να σε ρωτήσω, αλλά θα μου επιτρέψεις πάλι, μας ενημερώνει η συνάδελφος η Αγγέλα Ιδουλγεράκη, η νέα ισχυρή μετασεισμική δόνηση στο Αρκαλοχώρι, 4 χιλιόμετρα εστιακό βάθος, το Ευρωμεσογειακό τη δίνει 4,5, το γεωδυναμικό 4,4, δεν τσακωθούμε τώρα για το 0,1, εκεί είναι πάντως ο μετασεισμός. Κώστα, είναι προφανές αυτό που λες. Το ερώτημα λοιπόν, ανοίγοντας το μεγάλο κάδρο, γιατί διάβασα όπως είπες ότι στέκουν από πίσω και οι προσπάθειες της Total. Στην Ελλάδα αυτή η συζήτηση γίνεται δειλά-δειλά, ακόμη δεν ξέρουμε τι γίνεται νοτιός Κρήτης. Σε κάθε περίπτωση όμως, σε συνδυασμό με τα περίφημα σύμφωνα από τη μια, τριμερείς από την άλλη, οι οποίες εγώ θα περίμενα να έχουν ένα βήμα παραπάνω με οριοθετήσεις ΑΟΣ, το υπόλοιπο Κύπρου-Αιγύπτου, Κύπρος-Ελλάδα, το υπόλοιπο Ελλάδας-Αιγύπτου. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά, κατά τη γνώμη σου, τι θα σέβουν την άλλη πλευρά, ή είναι μια ούτως ή άλλως προδιαγεγραμμένη πορεία αναθεωρητικής πολιτικής που θα γίνει και πιο επικίνδυνη όσο ξέρει ότι στην Ελλάδα στέκουν και εξοπλιστικά από πίσω? Ναι, όλα κρίνονται, θεωρώ, εκ αποτελέσματος. Δεν έχω δει εγώ την Τουρκία να κάνει ένα βήμα πίσω ή να προβληματίζεται με τα όσα διαδραματίζει. Και θεωρώ ότι λόγω και της πίεσης που αισθάνεται ο Ερντογάν στο εσωτερικό, περισσότερο με τις δημοσκοπήσεις, την οικονομία κλπ, θα είναι και πιο επικίνδυνος. Ένα ακόμα, όσο πλησιάζομαι κατά την άποψή μου στο 2023 που είναι οι εκλογές, αλλά και τα εκατοντάχρονα της τουρκικής δημοκρατίας, ενδεχομένως να έχουμε πιο ακραίες κινήσεις. Ελπίζω να μην είναι και στις ενέργειες αυτές να μην οδηγήσουν και σε οποιαδήποτε σύμπωση. Θεωρώ ότι η Τουρκία είναι αποφασισμένη να προχωρήσει. Είναι αποφασισμένη να προχωρήσει, να μην επιτρέψει καταρχήν την εφαρμογή των σχεδιασμών που αφορούν το ενεργειακό πρόγραμμα της Κύπρου, οποιασδήποτε κινήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, οι οποίες να μην
συμμετέχει ή να μην έχει λόγο, ουσιαστικά να έχει αυτή τον λόγο. Θέλω να θυμίσω εδώ δύο πράγματα τα οποία ενδεχομένως, επειδή υπάρχει καιρός που έχουν υποτεί, να τα ξαναθυμίσουμε. Το πρώτο είναι ότι κατασκευάζονται δύο βάσεις στην Κύπρο. Μία είναι η ναυτική βάση στο κατεχόμενο που βγάζει, το οποίο είναι, αυτή είναι υποκατασκευή, και η άλλη η οποία λειτουργεί τον τόπο στο υπόλοιπο. Και οι δύο αυτές βάσεις δεν αφορούν με κύριο λόγο την Κύπρο, δηλαδή τις ελεύθερες περιοχές, αλλά αφορούν την περιοχή. Μάλιστα έχει υποθεί από την Υπουργή Άμυνας της Τουρκίας ότι τα ντρόμπς έχουν τη δυνατότητα για ντρόμπς να φτάνουν μέχρι και την Αίγυπτο. Είναι σαφές ότι η Κύπρος χρησιμοποιείται και θα χρησιμοποιείται για τον έλεγχο, τον στρατηγικό έλεγχο της περιοχής. Είναι αυτός ο μεγάλος στόχος του Ερντογάν. Άρα λες ότι θα είναι βάσεις στην Κύπρο, στο έδαφος της Κύπρου, το κατεχόμενο για τον ευρύτερο έλεγχο της στην Ανατολική Μεσογείο? Θα είναι ορμητήριο και βάση ελέγχου βασικά για την ευρύτερη περιοχή. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη όταν συζητάμε οτιδήποτε αφορά μια λύση του Κυπριακού ή μια διευθέτηση στα ελληνοτουρκικά. Δηλαδή ότι η Τουρκία θεωρεί αυτά τα ζητήματα ίσως σημασίας, όταν το μείζον αυτή είναι να χρησιμοποιήσει την Ανατολική Μεσόγειο μέσω Κύπρου για να καταστεί μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη. Και το δεύτερο που ήθελες να υπενθυμίσεις? Το δεύτερο. Είπες δύο πράγματα. Το δεύτερο αφορά μια άλλη κίνηση που έχει κάνει στην Καρπάθια. Τις τελευταίες μέρες έχει παραχωρηθεί μια μεγάλη περιοχή στις λεγόμενες τουρκοκυπριακές δυνάμεις, βασικά είναι το κατοχικό στρατός, που ουσιαστικά είναι για έλεγχο εναέριο και θαλάσσιο έλεγχο της περιοχής από το ψευδοκράτος, και αυτό είναι ένα μήνυμα στη βάση των όσων λένε οι Τούρκοι ότι στην Κύπρο υπάρχουν δύο κράτη. Και σε αυτήν τη λογική, δηλαδή των δύο κρατών, των δύο εντοτήτων, των δύο χωριστών περιοχών που έχουν κρατική κοινοτότητα όπως ισχυρίζονται οι Κύπρος, είναι και αυτό το αφήγημα το οποίο ξεκινά και από τρίτους, κυρίως από τους Βρετανούς. Και αυτό είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Μπορεί να μην έχει εξελίξει το Κυπριακό σε αυτή τη φάση, αλλά όσο η ένταση αυξάνεται, ενισχύεται, νομίζω ότι οι πρωτοβουλίες που θα γίνουν σε διπλωματικό επίπεδο θα κινηθούν προς την κατεύθυνση στο να εκτονωθεί, δηλαδή η ένταση μέσα από από την έναξη διαπραγματεύσεων. Και η έναξη διαπραγματεύσεων θα γίνει με βάση, φαίνεται, τους όρους της Τουρκίας, η οποία είναι αυτή που θα πρέπει να κάνει πίσω όσο διαφορά την ένταση. Άρα λες ότι βάζει και άλλα παίγνια πάνω στο τραπέζι του Κυπριακού, τα οποία ευκόλως είτε αποσύρει είτε παγώνει, αρκεί να πάμε σε μια λύση δικοινοτική, διζωνική π.χ. όπως τη θέλει αυτή. Όπως τη θέλει αυτή, αλλά χωρίς να ανατρέπεται η μεγάλη εικόνα, που η μεγάλη εικόνα είναι ο έλεγχος. Δηλαδή, οποιαδήποτε λύση του Κυπριακού, εάν υπάρξει, η Τουρκία θα την χρησιμοποιήσει ή την θεωρεί ότι θα πρέπει να της επιτρέπει να ελέγχει την περιοχή, να ελέγχει την τουρκοκυπριακή περιοχή, την κατεχόμενη περιοχή, να ελέγχει τις ελεύθερες περιοχές που θα γίνει σε μια λύση, ένα τμήμα της Ομοσπονδίας, να ελέγχει ολόκληρο το νησί, γιατί έτσι θα μπορεί να ελέγξει την περιοχή. Είναι μεγάλη στόχη και μεγάλη εικόνα για να ασχολούμαστε με λεπτομέρειες, κατά πόσο δηλαδή η κατανομή της εξουσίας θα είναι έτσι ή αλλιώς. Η Τουρκία έχει στόχους, έχει όραμα και εφαρμόζει αυτούς τους σχεδιασμούς βαθμιδών με την ιστορική ισχύ, και έχοντας απέναντι είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε αλλού χώρες, κράτη, οργανισμούς οι οποίοι για δικά τους συμφέροντα δεν αντιδρούν. Αλλά έχουμε και Λευκοσία και Αθήνα, ας μου επιτραπεί να πω, να διακατέχονται από φοβικά σύντρομα και να μην αντιδρούν ουσιαστικά σε ένα σχέδιο το οποίο το λένε οι Τούρκοι, το διαφημίζουν και το βλέπουμε να εφαρμόζεται.
Κώστα μου, αφού σε ευχαριστήσω, πριν σε αποχαιρετήσω, ακούγοντας, μου γεννήθηκε μια εύλογη απορία. Γιατί είπες, εδώ είναι τα μεγάλα και ας αφήσουμε τα μικρά. Είπες πριν από λίγο, βάση στο μπογάζι. Βάση, αν θυμάμαι καλά, στο ριζοκάρπασο. Αυτό είναι τώρα έχει ανακοινωθεί. Ναι. Έξω, καθώς, και το τρίτο. Και στο Λευκόνικο. Και στο Λευκόνικο. Λέω ναι. Εγώ τώρα με το φτωχό μου μυαλό. Ας υποθέσουμε ότι πάμε σε μια λύση. Κάθονται κάτω, ρε παιδί μου, και βρήκαν μια λύση. Και λέμε αποχώρηση των στρατευμάτων και της κατοχής που τα λένε εγγυήσεις και καλά και όλων των άλλων. Αυτές οι βάσεις απαγκιστρώνονται ή έχει ήδη πατήσει πόδι, θα πάρει όλους τους άλλους και θα τους έχει μέσα στις βάσεις. Καταλαβαίνεις πώς το ρωτώ. Ναι, κοιτάξτε, με βάση τη λογική της Τουρκίας και εγγυήσεις θα μείνουν και στρατεύματα θα μείνουν. Τουλάχιστον με βάση τις συζητήσεις της τελευταία φορά στο Grand Montana, ο λόγος ήταν ότι τα στρατεύματα θα παραμείνουν για 15 χρόνια και τότε θα γίνει επανεξιολόγηση κατά πόσο χρειάζεται να παραμείνουν ή όχι. Δεν νομίζω ότι δημιουργούνται βάσεις στρατηγικής σημασίας για να καταργηθούν. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Νομίζω ότι το επισήμανες με τον πιο καθαρό τρόπο. Κώστας Βενιζέλος, θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για μια φορά ακόμη. Καλημέρα στη Λευκωσία, Κώστα. Να είστε καλά, να είστε καλά.